Σήμερα θα μιλήσουμε για τα προβλήματα στα μάτια των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Όσο και να μεγαλώνουμε, όσες δεκαετίες και να αλλάζουμε, πάντα θα νιώθουμε την ανάγκη να βλέπουμε τις εικόνες που μας χαρίζουν δύναμη και χαρά. Να απολαμβάνουμε τις φωτογραφίες από τα παιδιά και τα εγγόνια μας, να διαβάζουμε ένα ωραίο βιβλίο, να βλέπουμε μια ταινία, να απολαμβάνουμε έναν ωραίο περίπατο. Πάνω απ' όλα, θα έχουμε ανάγκη να είμαστε αυτόνομοι και αυτάρκεις, να είμαστε δραστήριοι, να νιώθουμε ασφαλείς, όπως και να μας τα φέρει η ζωή. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κοψίνη για να μας μιλήσει για το πολύτιμο αγαθό της όρασης και πώς να το απολαμβάνουμε μέχρι τα βαθιά γυρατιά. Τα τελευταία χρόνια έρευνες και επιστήμονες προειδοποιούν για την αύξηση των οφθαλμολογικών παθήσεων λόγω της γύρανσης του πληθυσμού. Περίπου 314 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με προβλήματα όρασης. Σχεδόν ένας στους 30 Ευρωπαίους αντιμετωπίζει απώλεια όρασης. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς παραμελούν τον ετήσιο επανέλεγχο από οφθαλμίατρο, παρόλο που αυτός είναι απαραίτητος. Έτσι συχνά ζητούν βοήθεια μόνο όταν η όρασή τους έχει μειωθεί σημαντικά. Κύριε Κοψίνη, πείτε μας σας παρακαλώ, καταρχάς, ποιες είναι οι συνηθέστερες παθήσεις που μπορεί να ταλαιπωρήσουν τα άτομα τρίτης ηλικίας και από ποια ηλικία συνήθως ξεκινούν. Ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν και να μας οδηγήσουν άμεσα στον οφθαλμίατρο? Οι τρεις πιο συχνές παθήσεις της τρίτης ηλικίας και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την οπτική μας ικανότητα είναι ο καταράκτης, το γλάυκωμα και η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Και οι τρεις μπορούν να επηρεάσουν σε ποικίλο βαθμό την οπτική μας ικανότητα, μερικές από αυτές με αναστρέψιμο τρόπο και κάποιες με μη αναστρέψιμο τρόπο αν δεν διαγνωστούν έγκαιρα. Η συνήθις ηλικία είναι μετά τα 60 και συμπτώματα είναι σχετικά με κάθε μια από τις παθήσεις που μιλάμε. Ο καταράκτης, παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσει με μια δυσκολία στην οδήγηση ή δυσκολία στο να βλέπουμε ευκρινώς ή να σαν να βλέπουμε μέσα από ένα θολό τζάμι. Το γλαύκωμα, αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να ξεκινήσει με συμπτώματα στένωσης του οπτικού πεδίου, δηλαδή σαν να έχουμε παροπίδες που περιορίζουν το περιφερικό μας οπτικό πεδίο. Η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας μπορεί να ξεκινήσει με αυτό που ονομάζουμε μεταμορφοψία, δηλαδή μια παραμόρφωση ευθέων γραμμών που βλέπουμε, αντί να τις βλέπουμε ευθείες, δηλαδή να τις βλέπουμε κυματιστές, ή με ένα κεντρικό σκότωμα, δηλαδή με μια αδυναμία να διακρίνουμε ευκρινώς, παράδειγμα, τα γράμματα σε ένα κείμενο που διαβάζουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι αν δεν προλάβουμε έγκαιρα να διαγνώσουμε κάτι. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι εάν πραγματικά στη μέση ηλικία δεν έχουμε ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το θέμα. Δεν έχουμε πάει στο γιατρό, δεν έχουμε αντιμετωπίσει πραγματικά ένα πρόβλημα και αυτό εξελίσσεται χωρίς να το έχουμε εμείς διαχειριστεί. Τι μπορεί να συμβεί αργότερα αν δεν έχουμε κάνει εγκαίρω σε αυτή τη διάγνωση? Δηλαδή, έχετε τέτοια παραδείγματα? Τι συμβαίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή? Από τις τρεις παθήσεις που αναφέρθηκα προηγουμένως, αυτή που στερείται ενοχλημάτων ή συμπτωμάτων τουλάχιστον στα αρχικά της στάδια έως και ένα μέσο έως προχωρημένο στάδιο είναι το γλαύκωμα, το οποίο είναι η πιο ύπουλη αιτία απώλειας της όρασης και η οποία αποτελεί τη δεύτερη αιτία παγκοσμίως τύφλωσης, είτε στο δυτικό είτε σε όλο τον κόσμο. Το γλαύκωμα είτε θα το ανακαλύψουμε τυχαία σε μια οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας, είτε θα έχουμε κάποιον στην οικογένεια που με αφορμή το ιστορικό θα πάμε στον οφθαλμίατρο. Μπορεί να έχουμε γλαύκωμα έως και πολύ προχωρημένο στάδιο, ευθεία μπροστά να βλέπουμε μια χαρά, να διαβάζουμε, να έχουμε όραση 10 δέκατα, αλλά η ικανότητα αντίληψης του χώρου γύρω μας να αρχίζει να στενεύει σαν ένα δαχτυλίδι που κλείνει, σαν ένα στεφάνι που περιορίζει και στο τέλος να έχουμε αυτό που λέμε δαχτυλιοειδή όραση, η οποία κανείς μπορεί να μην το αντιληφθεί γιατί βλέπει μια χαρά, βλέπει και τις λεπτομέρειες, αλλά σαν να βλέπει μέσα από ένα σωλήνα. Αυτή η ζημιά είναι μέσα, λοιπόν, και μόνο αν διαγνωστεί έγκαιρα μπορεί να αποφευχθεί. Και η διάγνωση είναι εύκολη υπόθεση? Η διάγνωση είναι εύκολη υπόθεση, φτάνει να πάτε στον οφθαλμίατρο. Δηλαδή με μια απλή επίσκεψη. Με μια απλή οφθαλμολογική εξέταση. Να ρωτήσω και κάτι για να το καταλάβω. Πηγαίνει κόσμος στον οφθαλμίατρο κάθε χρόνο να κάνει έναν έλεγχο? Κοιτάξτε, σίγουρα πηγαίνει. Δεν πηγαίνει, ίσως δεν έρχεται μάλλον ο κόσμος με το ρυθμό που ερχόταν παλιότερα. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα βλέπουμε ανθρώπους με τελικού σταδίου γλαύκωμα που έρχονται παράδειγμα να πούνε «Α, δεν βλέπω καλά, ήρθα να δω τα γυαλιά μου». Και τι δεν είναι τα γυαλιά, είναι ότι το οπτικό νεύρο έχει ατροφήσει.
ή έρχονται χωρίς να βλέπει το ένα τους μάτι, γιατί έχουν μια εκφύλιση σοχράς κοιλίδας. Το άλλο μάτι βλέπει μια χαρά. Αν δεν κλείσει, παράδειγμα, το καλό μάτι, δεν θα το καταλάβει. Ή αν δεν πάει στον οφθαλμίατρο, δεν θα το καταλάβει. Κρίμα. Δηλαδή είναι μια απλή διάγνωση που θα μπορούσε να προλάβει. Σε μια εξέταση ρουτίνας μπορεί να μπει η διάγνωση. Δηλαδή, κύριε Κοψίνη, πρέπει να φτάσει στο τέλος για να πάει κάποιος να δει τον οφθαλμίατρο, αν τον επισκεφθεί, Όχι, στην Ελλάδα συνήθως αυτό είναι, κάνουμε. Ευτυχώς δεν είναι έτσι. Ευτυχώς δεν βλέπουμε όλους τους ανθρώπους με τελικού σταδίου προβλήματα. Αυτό θα ήταν καταστροφή και πλήρης αποτυχία του όποιου συστήματος υγείας υπάρχει στη χώρα μας. Αλλά ακόμα και τώρα βλέπουμε ανθρώπους με προχωρημένα προβλήματα. Είτε νεότερους, είτε και μεγαλύτερους. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό και ειδικά στους πιο νέους? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίληψη καταρχήν ότι μια χαρά είμαι, βλέπω, διαβάζω, κινούμαι, οδηγώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί να πάω. Δεύτερον, υπάρχουν παθήσεις οι οποίες δεν δίνουν κανένα σύμπτωμα και έτσι δεν πονάς, παράδειγμα. Αν πονάς, πας. Αν δεν πονάς, δεν πας στο γιατρό. Ένας άλλος λόγος είναι και η οικονομική δυσχέρεια. Έτσι, βλέπουμε, ας πούμε, χειρουργούμε τα τελευταία 1-2 χρόνια πιο προχωρημένου σταδίου καταράχτες ή γλαυκώματα σε σχέση με αυτούς που βλέπαμε και χειρουργούσαμε 4-5 χρόνια νωρίτερα. Κάποιοι από αυτούς ή και όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί συντελούν στο να βλέπουμε και σήμερα ανθρώπους με προχωρημένα προβλήματα όρασης που δυστυχώς κάποιες φορές είναι μη αναστρέψιμα. Κύριε Κοψίνη, να σας ρωτήσω και εγώ μια δική μου προσωπική ερώτηση. Πολλές φορές οι πολλές ώρες που καθόμαστε στο κομπιούτερ ή στην τηλεόραση μπορεί να κάνουν κακό στους πιο νέους στα μάτια, οι πολλές ώρες στο κομπιούτερ, γιατί η ακτινοβολία αυτή δεν ξέρω. Δεν υπάρχει θέμα με την ακτινοβολία. Υπάρχει θέμα με τη χρήση του υπολογιστή σας. Ναι. Η σωστή απόσταση, η σωστή θέση, το πώς στηρίζετε τα χέρια σας, παράδειγμα. Δηλαδή, αν το χέρι είναι στον αέρα, όταν κάποιος δουλεύει 9 ώρες... σωλήνα. Αν έχετε κακή θέση και κοιτάτε το κομπιούτερ σας από κάτω προς τα πάνω, θα έχετε στον αφιένα σας προβλήματα στο τέλος της ημέρας. Αν χρειάζεστε γυαλιά και δεν τα φοράτε, θα έχετε ένα μπονοκέφαλο, βαριά, κουρασμένα, κόκκινα μάτια. Αν κάποιος φοράει φακούς επαφής και δουλεύει σαν έναν υπολογιστή για πολλές ώρες, για 9 ώρες, ας πούμε, 10. Αυτό που λέμε ξηροφθαλμία. Δεν είναι το κομπιούτερ το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η κακή χρήση. Πολύ χρήσιμα αυτά. Πάμε λοιπόν στην κάρτα μας. Τα μάτια μας μπορούν να χωρέσουν ένα ολόκληρο κόσμο. Η πρόληψη είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η πιο οικονομικά αποδοτική παρέμβαση της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό σημαίνει και ποιότητα ζωής. Κύριε Κοψίνη, τι περιθώρια και τι τρόποι επανόρθωσης υπάρχουν για τις παραπάνω παθήσεις που μας είπατε? Και τελικά, η μερική ή η ολική τύφλωση μπορεί να αποφευθεί? Μπορεί κάποιος να... Τη γλιτώσει, να το πούμε. Να πάρουμε μία-μία τις παθήσεις. Ο καταράχτης, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι η πρώτη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Βέβαια, σε αυτό που τα λέμε παγκοσμίως, περιλαμβάνουμε και χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, της υποσαχάριας συνήθως Αφρικής, που η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι ανύπαρκτη έως αδύνατη. Με αποτέλεσμα, δυστυχώς, άνθρωποι να τυφλώνονται γιατί δεν έχουν μια πρόσβαση να κάνουν μια απλή επέμβαση. Στο δυτικό κόσμο, ευτυχώς, δεν συμβαίνει έτσι, όπως και δεν συμβαίνει και στη χώρα μας, και έτσι στο δυτικό κόσμο καταράχτης σαν αιτία τύφλωσης είναι πολύ κάτω στη συχνότητα. Το γλαύκωμα είναι η δεύτερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως, είτε στο δυτικό είτε σε όλο τον κόσμο. Συνήθως ξεκινά μετά την πέμπτη δεκαετία της ζωής, περίπου στη δεκαετία 50 με 60, ένα 3% του γενικού πληθυσμού έχει πρόβλημα γλαυκώματος. Στην επόμενη δεκαετία 60-70 αυτό είναι γύρω στο 4 και μετά τα 70 στα 80 αυτό είναι περίπου ένα 5% του πληθυσμού. Αν στην οικογένεια κάποιου υπάρχει οικογενειακό ιστορικό μάνα, πατέρας, παππούδες ή συγγενείς πρώτου βαθμού εξαίματος, η πιθανότητα αυτή πολλαπλασιάζεται. Η εκφύλιση της σοχράς κοιλίδας είναι... Και αυτό το ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας. Έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια η συχνότητά της. Είναι η δεύτερη αιτία νομικής τύφλωσης, και θα εξηγήσω τι εννοώ νομικής τύφλωσης παγκοσμίως. Και να πούμε λοιπόν τι σημαίνει νομική τύφλωση. Το γλαύκωμα τυφλώνει, σκοτάδι. Αν δεν αντιμετωπιστεί, κάποιος χάνει πλήρως την όρασή του. Η εκφύλιση της σοχράς κοιλίδας καταστρέφει την κεντρική όραση.
Η κεντρική όραση είναι η ευκρινής όραση. Διαβάζω ένα βιβλίο, βλέπω τη λεπτομέρεια, γνωρίζω πρόσωπα, έχω τη δυνατότητα να έχω δηλαδή την πλήρη τη λεπτομερή όραση. Δεν καταστρέφει την περιφερική όραση. Επομένως κάποιος μπορεί να κινηθεί στο χώρο, ιδιαίτερα σε γνωστό χώρο, μην μπορώντας όμως να απολαύσει μια ποιότητα ζωής που του εξασφαλίζει ικανότητα να δει μια ταινία, να διαβάσει ένα βιβλίο, να αναγνωρίσει οικεία και γνωστά πρόσωπα. Κλείνοντας να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει το φως σε συνδυασμό με την όραση και θεωρούσαν την όραση ισότιμη με τη ζωή. Οι θεοί του Ολύμπου ζούσαν μέσα στο φως και ταύτιζαν την όραση με τη γνώση και την αλήθεια. Ο άνθρωπος που βλέπει καλά γνωρίζει καλύτερα. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Αξίζει λοιπόν να τους δώσουμε την προσοχή και τη φροντίδα που αξίζουν. Κύριε Λευτεριώτη, θυμίστε στους τηλεθεατές την προσφορά της προνόμιο με κάρτα και πείτε μας για πόση ώρα ακόμα μπορούν να τηλεφωνούν. Ωραία. Πριν πω την προσφορά, θα ήθελα να σχολιάσω και να πω το εξής. Ναι. Μιλάμε για την τρίτη ηλικία και νομίζω καλά κάνουμε, διότι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας που αρχίζει να έχει αυτά τα προβλήματα που ανέφερε ο κύριος Κοψίνης πριν, απομονώνεται και από το περιβάλλον. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει καλά σε μια μεγάλη ηλικία αρχίζει να μην μπορεί να εξυπηρετείται. Και αυτό όλο τον απομονώνει, του δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα και του δημιουργεί αρκετά μεγάλες δυσκολίες. Το λέω για τα ψυχολογικά προβλήματα ενός ανθρώπου που νιώθει ότι δεν μπορεί πια να κάνει αυτά που έκανε στο παρελθόν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να προβλέψει σωστά, να πάει στο γιατρό του και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό θέλουμε να τον παροτρύνουμε. Και ο ρόλος της κάρτας είναι αυτός. Πω κάτι ακόμη για την αξία της προληπτικής εξέτασης στην παιδική ηλικία, που είναι εξίσου και πολύ πιο σημαντική. Ευτυχώς στη χώρα μας έχει θεσπιστεί ο υποχρεωτικός προσχολικός έλεγχος στην ηλικία των 4 ετών όταν το παιδί πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Ένα 5% των παιδιών έχουν αυτό που λέμε αμβλιοπία. Έχουν δηλαδή αυτό που λέμε τεμπέλικο μάτι. Το παιδί δεν ξέρει να πει ότι δεν βλέπω με το ένα μου μάτι, ούτε οι γονείς παίρνουν μηνύματα ότι το παιδί δεν βλέπει, γιατί βλέπει τέλεια με το άλλο. Αν αυτό δεν διαγνωστεί και δεν εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών το πολύ, μετά δεν έχουμε δυνατότητες παρέμβασης, είναι για όλη του τη ζωή ένα τεμπέλικο μάτι. Άρα πέρα από την προληπτική εξέταση για τις παθήσεις τρίτης ηλικίας, είναι εξίσου σημαντική και σημαντικότερη, αν θέλετε, η προληπτική εξέταση στην παιδική ηλικία. Και αυτό δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί πολλές φορές έρχονται, ας πούμε, στο ιατρείο γνωστοί και λένε: έλα, μωρέ, βάλε το παιδί, μια χαρά είναι, δώσε μας ένα χαρτί. Θεωρώ ότι αυτό είναι εγκληματικό, δηλαδή να μην έχει ένα παιδί εξεταστεί, γιατί δεν λύνεται το πρόβλημά του μετά. Δεν υπάρχει τρόπος αλλαγής της κατάστασης μετά στην ενήλικη ζωή. Άρα από τόσο μικρή ηλικία, από 4 ετών, πρέπει να εξετάζονται. Η σύσταση για πρώτη εξέταση, εκτός και αν υπάρχει κάτι που τραβάει την προσοχή των γονιών, που μπορεί να γίνει και στην νηπιακή ηλικία ή και σε νεογέννητο, αν οι γονείς δεν έχουν δει στο παιδί τους κάτι, η σύσταση λέει ότι μπορεί και στην ηλικία των 2-2,5 ετών να γίνει ο πρώτος έλεγχος, όχι να δούμε αν το παιδί βλέπει, αλλά να δούμε αν τα δύο μάτια αναπτύσσονται ταυτόχρονα ή αν έχουν διαφορά στην διαθλαστική ικανότητα, δηλαδή να έχει μια ετερόπλευρη μοιοπία, να έχει μια ετερόπλευρη υπερμετροπία, να έχει ένα στραβισμό που δεν είναι ανάγκη να είναι μεγάλος και να βλέπουμε το μάτι να ξεφεύγει, να είναι ένα στραβισμός ο οποίος είναι μικρός στραβισμός, δεν τραβάει την προσοχή των γονιών, το μάτι όμως δεν εστιάζει και έτσι δεν αναπτύσσεται η όρασή του. Αν αυτά λοιπόν δεν τα δούμε σε αυτή την ηλικία, χάθηκε το παιχνίδι μετά. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Κύριε Κοψίνη, έχετε να κάνετε ένα τελικό σχόλιο? Το σχόλιο είναι ότι είτε μιλάμε για παιδιά είτε για τους ενήλικες, η πρόληψη είναι ο καλύτερος λόγος και η καλύτερη αφορμή για να αποφύγουμε σημαντικά και μη αναστρέψιμα προβλήματα της όρασής μας. Παράδειγμα, η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι το καλύτερο screening test, όπως λέμε, για να ανακαλύψουμε το γλαύκωμα. Η βυθοσκόπηση, δηλαδή ο έλεγχος του βυθού του ματιού, είναι ο απλούστερος τρόπος για να διαγνώσουμε ένα αρχόμενο πρόβλημα της οχράς κοιλίδας. Ο έλεγχος στα παιδιά 2, 3, 4 ετών μπορεί να μας αποκαλύψει μια ανισομετροπία, δηλαδή μια διαφορετική όραση στα δύο μάτια, που αν αντιμετωπιστεί να τους εξασφαλίσουμε ποιοτική όραση στην υπόλοιπη ζωή τους. Επίσης, αναφερόμενοι στην τρίτη ηλικία, επειδή ο πληθυσμός της γης και ιδιαίτερα του βορείου ημισφαιρίου στο οποίο ανήκουμε και ειδικά ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά όλο και περισσότερο,
Οι τρεις παθήσεις που αναφέρθηκα, δηλαδή ο καταράκτης, το γλαύκωμα και η εκφύλιση σοχράς κοιλίδας, έχουν συνεχώς αυξητικές τάσεις, που βασική αιτία είναι η γύρανση του πληθυσμού, πέραν από άλλες αιτίες που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Και ο ρυθμός αύξησης είναι γεωμετρικός, δεν είναι πρακτικά δηλαδή αναλογικός, αλλά είναι ένας ρυθμός που ολοένα και μεγαλύτερος γίνεται, και σε αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και πρέπει να απευθυνόμαστε με κάθε μέσο στους ενήλικες και να τους προειδοποιούμε για προβλήματα που μπορούν να προλάβουν αν εξεταστούν έγκαιρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοστίνη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.